Καλησπέρα. Κάντε κάτι ζεστό. Εγώ έχω φτιάξει τσάι. Και ελάτε να διαβάσουμε μαζί και να απαντήσουμε στο ερώτημα μιας φίλης που ζητάει τη γνώμη μας, μιας κοπέλας η οποία είναι νεαρή, είναι 24 ετών και έχει το δίλημα. Προτεραιότητα η σχέση ή η καριέρα. Έχω βάλει το κινητό εδώ μπροστά μου σε μια θήκη και διαβάζω, Έχω βρει αυτή τη θηκούλα, το έβαλα έτσι εδώ και γι' αυτό με βλέπετε ότι κοιτάω κάτω. Δεν είναι αποσύστολή. Αγαπητή μου κυρία Θέκλα, αρχικά να σας πω πως είμαι μεγάλη θαυμαστριά σας. Ευχαριστώ αγάπη μου. Σας παρακολουθώ ανελιπώς στο κανάλι σας, αλλά και ακούω τα podcast που κάνετε με το Γιατί Όχι. Το Γιατί Όχι με τη Δέσποινα Κανάκογλου. Εξαιρετικό podcast με μεγάλη ακροαματικότητα, πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Το συστήνω και σε όσους από εσάς δεν το γνωρίζετε, να το βρείτε και να το παρακολουθήσετε. Άμα ψάξετε στο Google Search podcast Γιατί Όχι, θα σας το βγάλει. Βρίσκομαι σε μια τεράστια σύγχυση και θα ήθελα να τη μοιραστώ μαζί σας και με τον κόσμο. Γι' αυτό σας είπα κάνετε καφέ, να συμβουλέψουμε το κορίτσι. Λοιπόν, το πατρικό μου βρίσκεται σε μια μεγάλη πόλη της Ελλάδος. Δεν λέω την πόλη για να μην προδώσω την ταυτότητά σου. Είμαι 24 ετών και έχω σχέση από τα 19 μου. 5 χρόνια σχέσης δηλαδή. Το αγόρι μου ασχολείται με τον πρωτογενή τομέα σε επαρχία της Ελλάδας και γνωριστήκαμε κατά τη διάρκεια των σπουδών μας. Πρωτογενή τομέα, φαντάζομαι εννοεί γεωργία και κτηνοτροφία. Υποθέτω, χωρίς να γνωρίσω τι ακριβώς σημαίνει αυτό, πρέπει να σημαίνει. Η δουλειά του είναι αρκετά εξασφαλισμένη και στρωμένη, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να την εγκαταλείψει, διότι οι απολαβές και οι προοπτικές είναι πολύ καλές με τα δεδομένα της σημερινής Ελλάδας. Οι σπουδές οι δικές μου είναι ερευνητικές και οι επαγγελματικές μου επιλογές περιορίζονται κάπως στην Ελλάδα και πόσο μάλλον στην επαρχιακή πόλη που ζει ο φίλος μου. Στο παρελθόν, αφού πήρα το πτυχίο μου, έκανα την απόπειρα να φύγω για κάποιους μήνες στο εξωτερικό για να διαπιστώσω αν ο τρόπος ζωής εκεί μου ταιριάζει. Ωστόσο, μου έλειπαν τα πάντα από την Ελλάδα και γι' αυτό το λόγο, μόλις ολοκληρώθηκε η πρακτική μου, γύρισα για μεταπτυχιακό εδώ. Θα σου έλεγα όμως ότι πηγαίνοντας στο εξωτερικό και αφήνοντας το φίλο σου πίσω με σχέση από απόσταση, δεν μπορούσες να δεις καθαρά σου ταιριάζει η ζωή στο εξωτερικό. Ήταν φυσικό να σου λείπουν τα πάντα από την Ελλάδα. Παράλληλα με το αγόρι μου έχουμε σχέση από απόσταση εδώ και 3 χρόνια και βρισκόμαστε κάθε Σαββατοκύριακο καθώς αυτός έρχεται να με επισκεφτεί. Να σημειώσω σε αυτό το σημείο πως με έχει στηρίξει σε όλες τις επιλογές της προσωπικής μου εξέλιξης και πάντα είναι δίπλα μου, με την προοπτική όμως πάντα του να βρεθούμε μελλοντικά στο ίδιο μέρος, δηλαδή να πάω εγώ στην επαρχιακή πόλη που ζει αυτός. Όσον αφορά αυτό το κομμάτι, ήταν ξεκάθαρος από την αρχή ότι δεν μπορεί να φύγει από εκεί, αλλά και εγώ δεν είχα δεσμευτεί πως θα πάω. Η απάντηση μου ήταν «Δεν ξέρω». Και έτσι είχαμε πει απλώς «Το συνεχίζουμε και όπου βγει». Ωστόσο, εγώ αισθάνομαι ότι κάποιες από τις επιλογές μου δεν ήταν απόλυτα ανεξάρτητες από τη σχέση μας, αυτό που σου έλεγα προηγουμένως. Αυτό. Αλλά προσπάθησα να βρω μια μέση λύση και να συμβιβαστώ ακαδημαϊκά σε ένα βαθμό για να μπορώ να τον βλέπω και για να μπορώ και να τον βλέπω κάθε εβδομάδα. Αισθάνομαι ότι είμαστε πολύ καλά στη σχέση μας και πως έχουμε βρει τις ισορροπίες μας, αλλά και πως οι δυσκολίες που έχουμε περάσει μαζί έχουν δυναμώσει αρκετά τη σχέση μας και αυτό που έχουμε χτίσει. Συνεννόμαστε πολύ καλά και ακόμα και όταν μαλώνουμε καταφέρνουμε και το λύνουμε. Αυτά είναι θετικά που γράφεις, πολύ θετικά. Στο σημείο αυτό να δηλώσω πως τώρα είμαι στη φάση που τελειώνω το μεταπτυχιακό μου και πρέπει να αποφασίσω ποιο θα είναι το επόμενο μου βήμα. Ωστόσο, έχω αρκετές αμφιβολίες, τις οποίες δεν ξέρω αν πρέπει να έχω ή αν θα έπρεπε να έχω, φαντάζομαι θες να πεις. Δεν έχω μέτρο σύγκρισης με άλλες σχέσεις, εκτός από τις εφηβικές που είχα στο Λύκειο και το Γυμνάσιο και του πρώτου έτους. Άρα δεν είχες άλλη σοβαρή σχέση. Πιστεύετε πως υπάρχει περίπτωση να έχω βρει το άλλο μου μισό από την πρώτη μου σχέση? Ναι, υπάρχει. Υπάρχει πάντοτε αυτή η περίπτωση. Υπάρχει. Ή το ότι αναρωτιέμαι σημαίνει ότι δεν είναι. Το ότι αναρωτιέσαι συμβαίνει επειδή για να είσαι με το φίλο σου πρέπει να κάνεις θυσίες. Γι' αυτό αναρωτιέσαι. Αν ρώτα τον εαυτό σου, αν ο φίλος μου ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έχει παρόμοια δουλειά με τη δική μου και το να είμαι με το φίλο μου σημαίνει να μπορέσω να ακολουθήσω τις ακαδημαϊκές, τους ακαδημαϊκούς μου στόχους και τους στόχους της καριέρας μου χωρίς να κάνω συμβιβασμό, θα είχα αμφιβολίες. Νομίζω δεν θα είχες. Αξίζει να θυσιάσω κάποια παραπάνω χρήματα από τις επαγγελματικές μου απολαβές και να συμβιβαστώ εντός εισαγωγικών επαγγελματικά με κάτι λιγότερο από ό,τι θα είχα σε κάποια μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας ή του εξωτερικού για να μείνουμε μαζί?
Αξίζει τον κόπο? Τι ωραία ερωτήματα που θέτεις. Πάρα πολύ ωραία ερωτήματα. Που απασχολούν πολύ κόσμο, όχι μόνο εσένα. Και ανθρώπους που βρίσκονται μέσα στη σχέση, αλλά και τους οικείους τους, τους γονείς τους, τους φίλους τους, τα αδέρφια τους. Για παράδειγμα, μπορεί να ανησυχούμε για το παιδί μας ότι μπορεί να έχει μια τέτοια σχέση που να του στενεύει τους ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς του ορίζοντας, ή για μια φίλη μας ή για ένα φίλο μας. Μπορώ να καταθέσω τα χαρτιά μου για το πανεπιστήμιο της επαρχιακής πόλης που μένει, αλλά μετά σκέφτομαι αν αξίζει να καθορίσω τη ζωή μου με βάση τη σχέση μου. Ή θα πρέπει πρώτα να εγκατασταθώ εκεί που επαγγελματικά είναι το βέλτιστο με βάση τις σπουδές και τις ικανότητές μου και να αφήσω τη σχέση μου σε δεύτερη μοίρα. Άρα έχεις την επιλογή ή να πας στην πόλη που είναι ο φίλος σου ή να πας σε μια άλλη πόλη. Την οποία άλλη πόλη, με βάση όσα γράφεις, θα έχεις καλύτερες επαγγελματικές και οικονομικές προοπτικές. Επίσης, πιστεύετε πως μια τέτοια σχέση που έχει ξεκινήσει από τόσο νωρίς μπορεί να κρατήσει στο χρόνο ή κάποια στιγμή θα βγουν αποθυμένα και στους δυο και θα τα καταστρέψουμε όλα? Αυτό εξαρτάται από την ποιότητα της σχέσης σας, από τη δική σας ψυχική συνθήκη, από τη δική σας πνευματικότητα και του ενός και του άλλου. Γνωρίζω ζευγάρια που έχει ξεκινήσει νωρίς η σχέση τους, αλλά επειδή είναι πνευματικοί άνθρωποι, εξασκούν την αυτογνωσία και βλέπουν τη ζωή τους όχι μόνο ελιστικά, όχι μόνο επιφανειακά, καταφέρνει και αντέχει στον χρόνο η σχέση τους. Έχει όμως και πάρα πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει μια σχέση από πολύ νεανική ηλικία και στην πορεία τους βγήκαν αποθυμένα και τα έκαναν όλα χάλια. Σκέφτομαι επίσης τι θα έκανε το αγόρι μου στη θέση μου. Αυτό το ερώτημα θα σου έκανα και εγώ. Αυτός τι θα έκανε στη θέση σου? Θα άφηνε τη δουλειά του, την εξασφαλισμένη, την τέτοια κλπ. Κλπ. Για να έρθει για σένα κάπου αλλού? Μάλλον δεν θα το έκανε, αφού σου το έχει πει από την αρχή ότι η έγνοια του είναι να μείνετε εκεί, ό,τι και να γίνει. Ο φίλος μου σε όλο αυτό είναι πολύ αισιόδοξος και θεωρεί πως θα καταφέρω να βρω δουλειά που να μου αρέσει εκεί, ακόμα και αν δεν υπάρχουν πολλά ερευνητικά κέντρα και προγράμματα στην περιοχή. Όπως έχετε καταλάβει, βρίσκομαι στο δίλημα. Κυνήγι επαγγελματικής καριέρας και παραγκόνησε τις σχέσεις ή πρώτη προτεραιότητα η σχέση και συμβιβασμός σε κάτι κατώτερο επαγγελματικά? Επίσης, θα ήθελα να σημειώσω πως η μαμά μου έχει μια πολύ καλή θέση σε μια εταιρεία και έχει θυσιάσει πολλά πράγματα για την καριέρα της και είναι ακόμη ένας λόγος που με κάνει να αμφιβάλλω. Η μαμά μου επίσης πιστεύει πως έχω πολλές δυνατότητες και θα μπορούσα να κυνηγήσω μια θέση σε μια πολυεθνική εταιρεία στο εξωτερικό με πολύ καλές απολαβές. Ωστόσο, δεν ξέρω αν θέλω, για την ακρίβεια αυτό που νομίζω ότι θέλω είναι να δοκιμάσω να μείνω με το αγόρι μου και αν δούμε ότι δεν μας βγαίνει, τότε να κυνηγήσω επαγγελματικά κάτι κάπου αλλού. Τι πιστεύετε? Θα με ενδιέφερε η άποψή σας και θα περιμένω με αγωνία το βιντεάκι σας επί του θέματος. Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας με αγάπη και εκτίμηση. Λοιπόν, φιλενάδα, εγώ δεν θα σου πω αυτό που σου λέει η μαμά σου. Θα σου πω κάτι ενδιάμεσο σε αυτό που λες εσύ και σε αυτό που λέει η μαμά σου. Επειδή εμένα που με βλέπεις αυτή τη στιγμή, το έχω κάνει αυτό το πράγμα. Έχω θυσιάσει την επαγγελματική μου ανέλυξη, την ακαδημαϊκή δυνατότητα που είχα για περαιτέρω σπουδές, προκειμένου να είμαι με την πρώτη μου σχέση, αλλά το παρατράβηξα, του στυλ παντρεύτηκα ούσα φοιτήτρια και έκανα και παιδί και γέννησα το γιο μου ένα μήνα μετά που πήρα το πτυχίο, σαμποτάροντας έτσι τις προοπτικές που είχα για μεταπτυχιακά στο εξωτερικό εκείνη την περίοδο και βάζοντας τον εαυτό μου σε μια διαδικασία του να πρέπει η εξέλιξή μου, η επαγγελματική, να είναι απόλυτα εξαρτημένη από τα παιδιά, επειδή το έχω πει πολλές φορές ότι άμα φτάσεις και κάνεις παιδιά, τελείωσε. Τα παιδιά μπαίνουν προτεραιότητα, με βάση τον τρόπο που σκεφτόμαστε και λειτουργούμε εμείς εδώ σε αυτό το κανάλι. Λοιπόν, θα σου πω να το δοκιμάσεις, δώσε στον εαυτό σου ένα sabbatical, που λέτε εσείς οι ακαδημαϊκοί. Δώσε ένα χρόνο off στον εαυτό σου, δώσε ένα χρονικό διάστημα ενός χρόνου, να πας εκεί στην πόλη που μένει ο φίλος σου, να δοκιμάσεις να εργαστείς εκεί, σε εκείνη την πόλη και να δεις στην πορεία πώς θα είστε. Αλλά θέλω να προσέξεις πάρα πολύ να μην προχωρήσεις σε οτιδήποτε δεσμευτικό, όπως να κάνεις μωρό. Να μην προχωρήσεις το να γίνεις μητέρα. Είσαι μόλις 24 ετών, είσαι σε μία φάση στην οποία ακόμη δεν έχεις ολοκληρώσει τις σπουδές σου. Μπορείς να κάνεις και διδακτορικό από ό,τι καταλαβαίνω και μπορείς να προχωρήσεις και παρακάτω και το επιθυμείς κιόλας.
το γεγονός ότι η μαμά πιέζει για να πας στο εξωτερικό, να βρεις δουλειά σε πολυεθνική, σου προκαλεί και αντίδραση, παρόλο που μπορεί και δίκιο η μαμά. Δεν ξέρω, μπορεί και δίκιο. Και βρίσκεσαι έτσι σε ένα δίλημα. Οπότε νομίζω χρειάζεσαι μια ξεκούραση, δώσε ένα ακαδημαϊκό χρόνο στον εαυτό σου, στον οποίο να πας στην πόλη αυτή που είναι ο φίλος σου, να δοκιμάσεις τη συγκατοίκηση, να δοκιμάσεις τη ζωή σε εκείνη την πόλη. Μια σχέση που είναι από απόσταση δεν είναι το ίδιο με μια σχέση που τη βιώνεις από κοντά. Από κοντά σε ένα χρονικό διάστημα ενός ακαδημαϊκού έτους θα δεις πώς βγαίνει η συγκατοίκηση και πώς είστε μαζί. Θα δεις αν εσύ μπορείς να είσαι καλά σε εκείνη την πόλη. Και τότε θα δοθούν από μόνες τους οι απαντήσεις στα διλήμματα σου. Όμως σου το λέω σαν μαμά σου. Εγώ, ο γιος μου είναι μόλις ένα χρόνο μικρότερος από σένα. Πρόσεξε, μην κάνεις παιδί τώρα. Γιατί αν κάνεις παιδί, μετά δεσμεύεσαι και θα είσαι υπεύθυνη ό,τι επιλογή κάνεις να έχει σχέση με το παιδί. Ζήσε το, να δεις πώς είναι. In retrospect, δηλαδή ξανασκεφτόμενοι το μέλλον, εγώ προσωπικά δεν έχω μετανιώσει για το ότι επέλεξα να βάλω τα παιδιά μου προτεραιότητα παρά μια ακαδημαϊκή καριέρα σε καμία περίπτωση. Όμως η συμβουλή που δίνω και στα παιδιά μου και σε σένα είναι κάνετε τις δοκιμές σας στην ηλικία που είστε, που ακόμη ουσιαστικά είσαστε στο τέλος της εφηβείας. Κάνετε τις δοκιμές σας και μην κάνετε πράγματα που θα σας αγκιστρώσουν. Θα ζήσετε πάρα πολλά χρόνια, έχετε ακόμη 70 χρόνια μπροστά σας, μην γίνετε γονείς πριν τα 30, μην γίνετε γονείς προτού κατασταλάξετε και ξέρετε τι πραγματικά θέλετε. Γιατί όταν γίνεις γονιός, μετά δεν τίθενται διλήμματα για ανθρώπους που είναι ευσυνείδητοι και για ανθρώπους που θέλουν να μεγαλώσουν παιδιά με συναισθηματική συνδεσιμότητα, δίνοντάς τους όλα όσα δικαιούνται. Τώρα, το κομμάτι με το ότι η μαμά σου έχει θυσιάσει πολλά πράγματα για την καριέρα της είναι κάτι διαφορετικό. Ίσως αυτό το διάστημα να σου κάνει καλό να κάνεις ψυχοθεραπεία για να ξεμπερδέψεις και λίγο ποια είναι τα δικά σου θέματα και ποια είναι τα θέματα που έχεις με τη μαμά σου, να μπορέσεις να δεις πιο αντικειμενικά τον εαυτό σου και να κρίνεις με βάση το δικό σου καλό. Ούτε με αντίδραση προς τη μάνα σου να κάνεις το αντίθετο από αυτό που λέει η μάνα σου, ούτε με συμμόρφωση προς το φίλο σου, αλλά να κάνεις αυτό που είναι ουσιαστικά καλό για σένα. Πάρε ένα χρόνο άδεια. Πρόσεξε όμως μην κάνεις παιδί. Αυτή είναι η γνώμη μου και είμαι σίγουρη ότι στα σχόλια θα ακούσεις διάφορες απόψεις. Θα ακούσει απόψεις από γυναίκες που έχουν επιδιώξει την καριέρα τους και εκ των υστέρων ήρθαν στα 40, στα 45, στα 50 και να πούν «Δεν επιδίωξα την προσωπική μου ζωή τότε που ήμουν νεότερη και έχω μείνει μόνη και μετανιώνω». Κάποιες γυναίκες το λένε αυτό. Για αυτές οι γυναίκες που δεν αφιέρωσα χρόνο και ενέργεια στην προσωπική τους ζωή πιο νωρίς. Και θα ακούσεις και από πολύ περισσότερες γυναίκες ότι μετάνιωσαν που έδωσαν προτεραιότητα σε μια σχέση, η οποία σχέση εκ των υστέρων τελείωσε, χάλασε. Και αυτές βρέθηκαν με συνθήκες ζωής οι οποίες δεν ήταν καθόλου ιδιαίτερες. Δηλαδή σκέψου τώρα να πάρεις την απόφαση να τα αφήσεις όλα και να πας να μείνεις για πάντα εκεί στην επαρχιακή πόλη που ασχολείται με τον πρωτογενή τομέα φίλου σου, να κάνεις και ένα παιδάκι, να είσαι εκεί και μετά από 1-1,5 χρόνο μη κακό να χωρίσετε και να βρεθείς μονογονιός σε μια ξένη πόλη, κάνοντας μια δουλειά που δεν σε καλύπτει, μη έχοντας ολοκληρώσει τις σπουδές σου, μη έχοντας ολοκληρώσει το άνοιγμα των δυνατοτήτων σου. Πόσο δύσκολο θα είναι και πώς μετά ξεκινάς τη ζωή από ένα πολύ πιο χαμηλό σημείο. Το έχω βιώσει εγώ αυτό το πράγμα. Όμως, το γεγονός ότι μπόρεσα να το ξεπεράσω με δημιουργικούς τρόπους και να φτάσω εδώ που είμαι σήμερα, δεν σημαίνει ότι είμαι παράδειγμα προς μίμηση, ώστε και οι νεαρές κοπέλες οι υπόλοιπες να πούν «Α, θα κάνουμε όπως έκανε η Θέκλα. Θα παντρευτούμε άκερα, θα κάνουμε παιδιά άκερα, θα τα κάνουμε όλα ένα μπέρδεμα». Και μετά θα αγωνιστούμε, θα τα ξεμπερδέψουμε και θα λύσουμε τα προβλήματα μας. Όχι. Να μαθαίνετε από τα λάθη εμάς των μεγαλυτέρων. Εντάξει. Δεν σου λέω να σταματήσεις τη σχέση σου, γιατί όντως μπορεί αυτή η σχέση σου να είναι σχέση ζωής. Και να πας να κάνεις τη δοκιμή σου ένα χρόνο εκεί, να δεις ότι είστε καλά και μπορεί και να αποφασίσεις μετά να πας για μεταπτυχιακό κάπου αλλού ή να αποφασίσεις και ο φίλος σου να σε ακολουθήσει εκεί που θα δουλέψεις. Δηλαδή να βάλει και αυτός προτεραιότητα τη σχέση σας, όχι μόνο εσύ. Αυτό θα το δείτε αφού συγκατοικήσετε. Άρα ένα χρόνο διάλειμμα για συγκατοίκηση, η γνώμη μου. Την αγάπη μου σε όλους, προσοχή στα σχόλια να μην στενοχωρήσουμε την κοπέλα και γενικά να μην είμαστε δεικτικοί, γιατί όλοι οι άνθρωποι είμαστε, συναισθήματα έχουμε, κάνουμε και σωστά, κάνουμε και λάθη. Αχ, ποθεί η καρδούλα μας για αγάπες και έρωτες, ποθούμε την ευτυχία, αλλά πρέπει να θυμόμαστε και ποιοι είμαστε και να βρίσκουμε έτσι μια ισορροπία στη ζωή μας. Όλα είναι σημαντικά. Αλλά οι γυναίκες παραδοσιακά στην ελληνική και την κυπριακή κοινωνία θυσιάζουν τις καριέρες τους για την οικογένεια.
ή μάλλον για την υπόσχεση της οικογενειακής ευτυχίας. Γιατί δεν είναι σίγουρο όταν θα παντρευτείς ή οποιαδήποτε γυναίκα όταν θα παντρευτεί και θα κάνει παιδιά ότι θα είναι ευτυχισμένη. Και κανέναν δεν είναι σίγουρο, τίποτα δεν είναι σίγουρο. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι η επιλογή επαγγέλματος και η επιλογή χώρου κατοικίας είναι ουσιαστική για το well-being μας, για την ευεξία μας. Γιατί το ένας γάμος ή μια σχέση μπορεί να τελειώσει, μπορεί και να μην τελειώσει φυσικά, αλλά ας δούμε ρεαλιστικά τα πράγματα, ας δούμε τι γίνεται γύρω μας. Μπορεί να έχει ημερομηνία λήξης ένας γάμος, μπορεί να έχει ημερομηνία λήξης μια σχέση, αλλά αν το χρονικό διάστημα θα μπορούσαμε να κάνουμε τα μεταπτυχιακά μας, το διδακτορικό σου που φαντάζομαι θέλεις να κάνεις τώρα, ή να ακολουθήσουμε ένα τομέα, το χάσουμε το τρένο, μετά περιπλέκονται πάρα πολύ τα πράγματα. Φιλιά.